άλλο βίντεο. Μιλήσαμε για τους τρόπους για τους οποίους μπορούμε να αποφύγουμε να είμαστε χήμα τελείως, δηλαδή να είμαστε τεμπέλιδες και πάει λέγοντας. Ψάχνοντας λίγο παραπέρα πάνω σε αυτό το θέμα, βρήκα κάτι το οποίο αφορά το Ikigai, την πρώτη τεχνική από αυτές που ανέφερα στο προηγούμενο βίντεο. Αυτό το Ikigai έχει 10 κανόνες. Προφανώς κάθε ένα από αυτά που ανέφερα στο προηγούμενο βίντεο έχει και τους δικούς του κανόνες. Θα πω όμως για το Ikigai και γιατί αυτοί οι κανόνες θεωρώ ότι είναι λίγο καλύτεροι σε σύγκριση με τους υπόλοιπους που βρήκα. Κανόνας πρώτος. Μείνετε ενεργοί και μην τα παρατάτε. Αυτοί που εγκαταλείπουν τα πράγματα που αγαπούν ή που κάνουν καλά και το έχουν, και είναι ο σκοπός ζωής τους αυτός, λένε αυτό που έχουν μάθει, αυτό που έχουν, που ξέρουν να το κάνουν πολύ καλά τέλος πάντων, δεν πρέπει να τα παρατάνε. Τώρα αυτό είναι σημαντικό, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει οι άνθρωποι να κάνουν, να κάνουν πράγματα που έχουν αξία, να σημειώνουν την πρόοδό τους, να φέρνουν ομορφιά και τη χρησιμότητα και στους άλλους και στον εαυτό τους, και έτσι να βοηθήσουν να διαμορφωθεί ένας κόσμος λίγο καλύτερα, να διαμορφωθεί ο κόσμος γύρω τους λίγο καλύτερα, ακόμα και αν έχουν τελειώσει με το αντικείμενο. Δηλαδή κάποιος ο οποίος μπορεί να είναι παράδειγμα ιερέας, τυχαίο παράδειγμα λέμε, ναι μπορεί να έχει συνταξιοδοτηθεί από το να είναι ιερέας και να τελεί μυστήρια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να προσφέρει τη βοήθειά του, την παρηγοριά του, ξέρω εγώ, κάπως σε κάποιον που το χρειάζεται, ασχέτως αν δεν είναι ενεργός σαν ιερέας. Το ίδιο ισχύει, για μαραγό, το ίδιο ισχύει μπορεί για κάποιον ο οποίος να έχει μια γνώση παραπάνω πάνω σε κάτι και να βοηθήσει κάποια άτομα μικρότερης ηλικίας να αποκτήσουν τη γνώση που έχει ο ίδιος, ή να τους βοηθήσει ώστε να εξελιχθούν στο ίδιο επίπεδο που έχει εξελιχθεί και αυτός. Δεύτερος κανόνας είναι να πηγαίνουμε αργά. Το είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο ότι καμιά φορά ο γρηγορότερος τρόπος για να πάμε μπροστά είναι να πηγαίνουμε αργά, να παίρνουμε τον χρόνο μας. Όχι το να βιαζόμαστε, γιατί το να βιαζόμαστε συνήθως μας κάνει να κάνουμε λάθη. Βιαζόμαστε, αγχωνόμαστε, κάνουμε λάθη, δεν έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Οπότε είναι αυτό. Ο δεύτερος κανόνας είναι το να παίρνουμε τον χρόνο μας και να πηγαίνουμε αργά. Έτσι όπως υπάρχει το ρητό, τώρα δεν ξέρω σε ποια χώρα είναι αυτό το ρητό, το οποίο λέει περπάτε αργά και θα πας μακριά. Όταν βέβαια, που σημαίνει ότι αν αφήνουμε πίσω μας κάτι με τη βιασύνη και με αυτά και με τα, και προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα γρήγορα, και η ζωή και ο χρόνος αποκτούν ένα άλλο νόημα. Γιατί αλλιώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα τα οποία τα αντιμετωπίζουμε γρήγορα, και αλλιώς όταν παίρνουμε τον χρόνο μας και αναλύουμε τα επόμενα μας βήματα και πάει λέγοντας. Τρίτος κανόνας είναι να μην γεμίζουμε το στομάχι μας. Το λιγότερο είναι το περισσότερο. Less is more που λένε οι περισσότεροι. Και αυτό είναι και αυτό ένας κανόνας για να αποκτήσουμε μια καλύτερη διάρκεια ζωής όσον αφορά το φαγητό. Υπάρχει ένας κανόνας, ο κανόνας του 80%, που λέει ότι για να παραμείνουμε υγιείς για περισσότερο διάστημα θα πρέπει να τρώμε κάτι λιγότερο από ό,τι απαιτεί η πείνα μας. Γι' αυτό λέμε είναι ο κανόνας του 80%, δηλαδή να μην τρώμε στο 100% αυτό που θέλουμε, αυτό που η πείνα μας ζητάει, να τρώμε στο 80%, να αφήνουμε ένα μικρό χώρο, όχι για το γλυκό, αλλά για να πούμε ότι αυτό θα μας κρατήσει πιο υγιείς και πιο, και θα ζήσουμε και περισσότερο. Τώρα αυτό θέλει μια περισσότερη ανάλυση, είναι αλήθεια, το γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά έχετε πάρει την κεντρική ιδέα του πράγματος, γιατί
προφανώς όταν ζορίζουμε το στομάχι μας, φτάνουμε στο 100% να τρώμε αυτό που ζητάει το σώμα μας, αρχίζει σιγά σιγά να υπολειτουργεί. Στο 80% έχει ένα μικρό περιθώριο να πει ότι OK, θα διαχειριστώ το φαγητό που έφαγα και δεν θα φτάσω στο σημείο να υπερφορτωθώ. Σκεφτείτε σαν τον, σαν τον υπολογιστή. Αλλιώς τρέχει με 10% το CPU ή το GPU τέλος πάντων, και αλλιώς με το 40%, αλλιώς με το 80%, αλλιώς στο 100%. Στο 100% μπορεί να αρχίσει να κρασάρει. Το ίδιο είναι και ο οργανισμός μας. Κανένας τέταρτος. Περιβάλλετε τον εαυτό σας με καλούς φίλους. Οι φίλοι είναι το καλύτερο φάρμακο. Είναι δίπλα σου για να σε βοηθάς στις ανησυχίες σου, να έχεις μια καλή συνομιλία με αυτούς, να μοιράσεις ιστορίες, να έχεις κάποιον ο οποίος με την παρουσία του και με τα λεγόμενά του να μπορεί να φωτίζει την μέρα σου. Κάποιον δηλαδή κάνει ένα στήριγμα ο οποίος θα σου πει ότι ξέρεις κάτι, ναι είναι κακό αυτό που συνέβη, αλλά είμαι δίπλα σου, θα σε στηρίξω όπως μπορώ. Δεν μιλάμε για οικονομικά πάντα, γενικά ο καθένας με τον τρόπο του. Μπορεί επίσης να σου δίνουν συμβουλές. Κάποιες φορές είναι χρήσιμο, κάποιες όχι. Γιατί κάποιος ο οποίος είναι εκτός χορού σε ένα πρόβλημα που μπορεί να έχεις, ναι, μπορεί να έχει πολύ πιο καθαρό μυαλό και να σου δώσει μια λύση την οποία δεν έχει σκεφτεί, γιατί η κρίση σου είναι θολωμένη και δεν μπορείς να το σκεφτείς έτσι. Βέβαια από την άλλη, μπορεί να σου δώσει μια συμβουλή, την οποία να την έχει εφαρμόσει ο ίδιος, και επειδή ο άνθρωπος διαφέρει πάνω στο ίδιο θέμα, σαν να μην σε βοηθήσει. Οπότε το να σου δώσει μια συμβουλή σημαίνει ότι ναι, μεν θα σε δώσει σαν φίλος, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει λίγο να την επεξεργαστείς και μόνος σου για να δεις ότι στη δική μου περίπτωση θα λειτουργήσει, ή μήπως θα πρέπει να κάνω μια μικρή παραλλαγή για να έχω καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης με τους φίλους μπορείς να διασκεδάσεις, να ονειρευτείς, να κάνεις πολλά πράγματα. Με λίγα λόγια, οι φίλοι δίνουν ένα άλλο νόημα στη ζωή μας. Στην ουσία είναι αυτοί οι οποίοι μας βοηθάνε να ζήσουμε. Όπως λέει και η φράση, ούτε στο παράδεισο μόνος σου, δεν αντέχεις μόνος σου. Κανόνας 5. Μπείτε σε φόρμα μέχρι τα επόμενα γενέθλιά σας. Το νερό κινείται. Και όταν ρέει φρέσκο και δεν μένει στάσιμο να κάνει κάποιο έλος, τότε σημαίνει ότι είναι στα καλύτερά του. Προφανώς γιατί το νερό είναι μια ισορροπία στην οποία ρέει και είναι φρέσκο. Μας αρέσει το φρέσκο, δεν μας αρέσει ούτε αυτό που είναι σε λιμνάζοντα νερά, ούτε όταν δεν είναι φρέσκο, δεν ανανεώνεται. Έτσι είναι και το σώμα. Το σώμα θέλει γι' αυτό συντήρηση. Βάζουμε φίλτρα για το νερό για να μην έχουμε βρώμικο νερό στις βρύσες μας, για να μπορούμε να έχουμε φρέσκο νερό, αυτό που είπα. Το ίδιο όμως είναι και με το σώμα μας. Θέλει και αυτό συντήρηση, γιατί όσο πιο καλά το συντηρούμε, τόσο πιο καλά θα λειτουργεί για περισσότερο χρονικό διάστημα. Ξανά παράδειγμα με υπολογιστή. Αν συντηρούμε τον υπολογιστή, τον καθαρίζουμε, κάνουμε κάποιες μικροεπεμβάσεις, να το πούμε έτσι, ο τεχνικός, όχι εμείς, αν δεν ξέρουμε, θα ζήσει περισσότερο. Μπορεί κάποια μέρη του μέσα, η μητρική πλάκα ας πούμε, να παλιώσει σύμφωνα με τα καινούργια μοντέλα, αλλά όσο τη συντηρούμε και το χρησιμοποιούμε για τις συγκεκριμένες απαιτήσεις που θέλουμε, θα ζει περισσότερο υπολογιστής. Το ίδιο με το σώμα. Οπότε, εκτός από το 80% του φαγητού που είπαμε, θέλει και κάποια καθημερινή άσκηση. Το οποίο είναι καλό γιατί απελευθερώνει διάφορες ορμόνες, οι οποίες αποδεδειγμένα μας κάνουν να αισθανόμαστε πολύ καλύτερα. Γι' αυτό κιόλας κάποιοι άνθρωποι, όταν ευριάζουν, όταν έχουν κάποιο θέμα και θέλουν να ξεσπάσουν, προτιμούν να πηγαίνουν για ένα περίπατο στη φύση ή στην παραλία κάπου όπου τους βολεύει τέλος πάντων, γιατί αυτό
είναι πρώτον άσκηση και είναι ένας τρόπος για να τους απελευθερώσει από όλο αυτό το, από όλα αυτά τα αρνητικά vibes που έχουν μέσα τους. Γι' αυτό κιόλας, μετά από ένα περπάτημα στη φύση, μετά από, από καυγά ή από κάτι, βλέπουμε ότι όταν επιστρέφουμε είμαστε σαφώς πιο χαλαροί, πιο χαρούμενοι άνθρωποι. Κανόνας νούμερο 6. Χαμογέλα. Μια χαρούμενη στάση δεν είναι μόνο καλή για χαλάρωση. Ήδη κάποιες μελέτες δείχνουν ότι αν γελάμε για 60 δευτερόλεπτα, χαμογελάμε, γελάμε, δεν θυμάμαι, για 60 δευτερόλεπτα, αυτό μπορεί να αλλάξει την ψυχοσύνθεσή μας εκείνη τη στιγμή, να μας κάνει να αισθανθούμε καλύτερα. Επίσης, το να χαμογελάς είναι και ένας τρόπος για να κάνεις περισσότερους φίλους. Κανείς δεν θέλει ένα μουντρούχο άνθρωπο. Θέλει κάποιον ο οποίος να είναι χαμογελαστός. Θα πρέπει να αναγνωρίζουμε βέβαια ποια πράγματα είναι σπουδαία και ποια όχι. Και δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τι προνόμιο είναι το να βρισκόμαστε στο εδώ και το τώρα σε έναν κόσμο γεμάτο πιθανότητες και δυνατότητες. Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε σαν φράση, υπάρχουν και χειρότερα. Εν μέρει καλό, να πω εγώ, γιατί εντάξει, λέμε να υπάρχει, υπάρχουν και χειρότερα, αλλά συνήθως περισσότερες φορές που το λέμε, απλά το λέμε για να δώσουμε κουράγιο ότι ναι, κοίταξε, θα μπορούσε να είναι και χειρότερα. Το οποίο ναι, δεν το θεωρώ και τόσο καλό, γιατί πάντα θα υπάρχουν και τα καλύτερα και δεν χρειάζεται να επαναπαυόμαστε ότι είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία ναι, υπάρχουν χειρότερα. Αλλά ναι, το να χαμογελάμε και το να δεχόμαστε ότι θα μπορούσαν να είναι αλλιώς τα πράγματα, ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει και μπορεί να βοηθήσει, να μας βοηθήσει μάλλον για να αισθανθούμε καλύτερα. Επόμενος κανόνας είναι η επανασύνδεση με τη φύση. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι ζουν σε μεγάλες πόλεις. Ασχέτως αν πλέον, τα τελευταία χρόνια, πολλοί άνθρωποι που ζουν σε μεγάλες πόλεις ή σε πόλεις γενικά, αποφασίζουν να γυρίσουν πίσω στα χωριά τους, πίσω στα μέρη που ίσως να έχουν κάποιες αναμνήσεις με τη φύση, με τα λοιπά, και τα λοιπά, για να κάνουν μια δουλειά εκεί, για να ζήσουν εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουν οι άνθρωποι να ζουν σε μεγάλες πόλεις, περισσότεροι άνθρωποι. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι, είμαστε και μέλη ενός φυσικού κόσμου. Δεν γεννηθήκαμε μέσα σε πόλεις, γεννηθήκαμε σε πόλεις, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι η πραγματική μας φύση, από τότε που ξεκίνησε ο άνθρωπος να υπάρχει, ήταν μέσα στη φύση. Μετά, για τη δικιά μας ευκολία και άνεση, αρχίσαμε να χτίζουμε πόλεις. Αν είμαστε στην ουσία άνθρωποι που ξεκινήσαμε από το φυσικό κόσμο και απλά εξελιχθήκαμε. Τώρα, επειδή ακριβώς οι ρίζες μας, οι πολύ παλιές μας ρίζες, ήταν να είμαστε μέλη του φυσικού κόσμου, θα πρέπει κατά καιρούς να επιστρέφουμε ξανά στη φύση για να μπορέσουμε να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας. Τώρα θα είναι κάποια εκδρομή, θα είναι κάποιο περπάτημα όπως ανέφερα πιο πριν, θα είναι κάτι άλλο. Καλό θα είναι, αντί να πούμε ότι θα φύγω από τη Θεσσαλονίκη για να πάω στην Αθήνα, για να πάω στα Τρίκαλα, για να πάω οπουδήποτε αλλού, να πω ότι θα πάρω την οικογένειά μου, θα πάρω το φίλο μου, τη φίλη μου, ξέρω οτιδήποτε και θα πάμε σε ένα χωριουδάκι στην Κρήτη. Να δω και την Κρήτη, να είμαι και σε ένα φυσικό περιβάλλον έτσι ωραίο. Επόμενος κανόνας, να ευχαριστείς. Να ευχαριστείς τους προγόνους σου, τη φύση, γιατί αυτοί σου δίνουν τον αέρα που αναπνέεις και σου δίνουν το φαγητό που θα φας. Να ευχαριστείς τους φίλους σου και την οικογένειά σου για ευνόητους λόγους, όλοι τους καταλαβαίνουμε. Να δίνεις ευχαριστίες σε ό,τι μπορεί να φωτίζει την ημέρα σου, οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό. Μπορεί παράδειγμα να παίζεις κάτι, ένα παιχνίδι σου είναι πολύ, να πεις ευχαριστώ που
έχω αυτά τα άτομα να μπορώ να παίξω μαζί τους. Ότι δεν παίζω μόνος μου, ξέρω εγώ. Χαζό παράδειγμα, αλλά είναι μέσα σε αυτό το κλίμα. Και γενικά, να ευχαριστήσεις ό,τι είναι αυτό το οποίο σου δίνει τη διάθεση, σου δίνει αυτό το mood που, θα πούμε, που λέμε, ότι είσαι τυχερός που ζω. Γιατί έχουμε πάρει σαν δεδομένο ότι ζούμε, αλλά όλα οκ. Okay. Δεν είναι όλα οκ. Okay. Ζούμε. Το θέμα είναι ευχαριστούμε, δίνουμε τις ευχαριστίες μας στους λόγους για τους οποίους ζούμε. Δηλαδή, το φαΐ, τους φίλους, την οικογένεια, τους προγόνους. Γιατί αν δεν υπήρχαν προγόνους, δεν θα υπήρχαμε εμείς. Βέβαια αυτό, επειδή ακριβώς λέμε για ικιγκάι και μιλάμε για ανατολικές θεωρίες και μάλιστα ιαπωνικές θεωρίες και φιλοσοφίες, να πούμε ότι οι ασιατικοί λαοί, Κίνα και Ιαπωνία και κάποιες άλλες τέτοιες χώρες, δεν μιλάω για χώρες τύπου Πακιστάν, Ινδία και τέτοια, όχι, μιλάω για τέρμα Ανατολή, είναι η αλήθεια ότι έχουν αυτή τη φιλοσοφία ότι να ευχαριστούν τα πάντα. Είναι στην ουσία η Κίνα, από τότε που δεν λεγόταν Κίνα, λεγόταν Κιτάι, μιλάμε για πριν χιλιάδες χρόνια, θεωρούνταν η χώρα με τους σχεδόν 1 εκατομμύριο θεούς. Και τι εννοούσαμε, και τι εννοούμε με αυτό μάλλον. Ότι είχαν την αντίληψη να πούνε ότι σε ευχαριστώ νερό γιατί με ποτίζεις, γιατί μου δίνεις να πιω. Σε ευχαριστώ, παράδειγμα, αγριογούρουνο γιατί σε σκοτώνω για να ζήσω. Σε ευχαριστώ δηλαδή που δίνεις τη ζωή σου για μένα. Έχουν μια τέτοια φιλοσοφία. Γι' αυτό κιόλας είναι αυτό το 8ος κανόνας έχει να κάνει με αυτό. Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι λίγο πιο γενικευμένο γιατί μιλάει για προγόνους, για φύση, για φίλους, οικογένεια και τέτοια. Δεν αναφέρει όλα αυτά τα οποία έχουν οι Κινέζοι σαν τρόπο ευχαριστίας. Και δεν είμαι σίγουρος αν το ίδιο ισχύει για τους Ιάπωνες. Νομίζω ότι και εκεί ισχύει το ίδιο μοτίβο με την Κίνα. Και επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο κανόνα, αν περάσει μια στιγμή της ημέρας ευχαριστώντας τα άτομα ή ξέρω εγώ οτιδήποτε σε κάνει να αισθάνεσαι τυχερός που υπάρχεις, πιστεύουν ότι το απόθεμα της ευτυχίας μας θα αρχίσει να μεγαλώνει. Ένατος στους κανόνας. Ζήσε τη στιγμή. Πρέπει να σταματήσουμε να μετανιώνουμε για το παρελθόν ή να το λαχταράμε με μανία και να σταματήσουμε να φοβόμαστε το μέλλον. Ναι, μεν μπορεί με αυτά που βλέπουμε το μέλλον να φαίνεται λίγο περίεργο, λίγο δυσίωνο, λίγο όπως μπορεί να φανεί, αλλά σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Μπορεί αυτή τη στιγμή να κάνω αυτό το βίντεο για να το δείτε εσείς και μέσα σε 20 λεπτά να βγω στον δρόμο να πάω να πάρω κάτι και να πεθάνω. Πρέπει να φοβάμαι το μέλλον μου, να φοβάμαι να μην περπατήσω, όχι. Δεν ξέρουμε. Κάποιοι λένε φοβάμαι που σε τι κόσμο θα μεγαλώσουν τα παιδιά μας. Ναι, είναι μια ανησυχία. Αλλά το να φοβάσαι το μέλλον δεν θα αλλάξει το μέλλον. Και προφανώς το να το λέμε τώρα με τα δεδομένα του σήμερα δεν σημαίνει τίποτα, γιατί μπορεί τα δεδομένα του αύριο να αλλάξουν. Ζούμε σε έναν κόσμο που οι εξελίξεις τρέχουν με τέτοιο ρυθμό, αλλάζουν τα πράγματα από τη μία μέρα στην άλλη και από εκεί που μπορεί να είμαστε στον πάτο, την επόμενη μέρα, τον επόμενο μήνα, τον επόμενο χρόνο να είμαστε στην κορυφή. Οπότε το να φοβόμαστε από σήμερα για το αύριο ή για ένα χρόνο μετά, ναι μεν είναι καλό σαν ανησυχία, αλλά δεν είναι και ό,τι καλύτερο για τι μπορούμε να κάνουμε. Οπότε πρέπει να σκεφτούμε ότι το σήμερα είναι το μόνο που έχουμε. Πρέπει να το αξιοποιήσουμε στο έπακρο και να το κάνουμε να είναι κάτι το οποίο θα το θυμόμαστε. Και όταν λέω θα το θυμόμαστε καλά, όχι
μελαγχολικά, πως λένε κάποιοι, θυμάσαι τότε παίζαμε στην Αλάνα και ήταν έτσι. Ναι, μπορεί να ήταν καλά, αλλά εκείνο ανήκει εκεί. Κρατάς την ανάμνηση ότι έζησες κάποια καλά παιδικά χρόνια και το αφήνεις εκεί. Δεν κάθεσαι να νοσταλγήσεις το παρελθόν, δεν φοβάσαι το μέλλον, προσπαθείς να ζήσεις το παρόν για να δημιουργήσεις καλές μνήμες για τη στιγμή. Και βάσει ψυχολογίας λένε ότι κάποιοι άνθρωποι που ζουν στο παρελθόν, που γουστάρουν πολύ το παρελθόν, έχουν κάποιο θέμα, κάτι τους βασανίζει αυτή τη στιγμή. Αυτοί που φοβούνται το μέλλον πάσχουν από κάποιο είδους κατάθλιψη και πάει λέγοντας. Είναι ένα λεπτό ζήτημα το οποίο η αλήθεια δεν θυμάμαι, δεν έχω κάποιο αρχείο για να σας το πω ακριβώς, αλλά είναι κάτι τέτοιο. Και ο κανόνας ο δέκατος είναι το πολύ απλό, ακολουθήστε το ικιγκάι σας. Ο κάθε άνθρωπος έχει ένα πάθος μέσα του, ένα μοναδικό ταλέντο που δίνει νόημα στη ζωή του και τον οδηγεί στο να μοιράζεται τον καλύτερο του εαυτό μέχρι και το τέλος του. Κάποιος, ας πούμε, είναι καλό στο να φτιάχνει σπαθιά, κάποιος είναι καλό στο να κάνει μακέτες και να λέγω κάνω αυτές τις μακέτες δεύτερο παγκοσμίου πολέμου, κάποιος είναι καλός στο να γράφει στίχους. Ο καθένας έχει το πάθος του, έχει κάτι το οποίο τον αντιπροσωπεύει. Δεν μιλάμε να έχουμε πάθος γιατί βλέπουμε Φόρμουλα 1, μιλάμε για πάθος το οποίο να είναι κάποιο χόμπι, κάτι το οποίο το κάνουμε εμείς, που μας αρέσει και το κάνουμε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άνθρωποι που μπορεί να μην ξέρουν ποιο είναι αυτό το ικιγκάι τους, αυτό το πάθος, αυτό το ταλέντο τους. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει μόνο ένα πράγμα. Ο κάθε άνθρωπος που δεν ξέρει ποιο είναι το ικιγκάι του, να θέσει μάλλον σαν στόχο, σαν αποστολή του, να βρει ποιο είναι αυτό. Είναι σαν να λέμε, βρες τι είναι αυτό που σε εκφράζει, που θα λέγαμε εμείς. Κάποιος μπορεί να μην έχει δοκιμάσει να κάνει κάποια ξυλουργική εργασία και να πει ότι θα το δοκιμάσω. Και να το δοκιμάσει και να πει, τώρα βρήκα αυτό που έψαχνα στη ζωή μου. Είναι αυτό που λέμε, ότι κάποιοι δεν έχουν βρει το πάθος τους, δεν έχουν βρει το ταλέντο τους, την κλίση τους ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε ναι, θα είναι καλό για κάποιους ανθρώπους να δοκιμάσουν και καινούργια πράγματα για να μπορέσουν να βρουν ότι αυτό το κάτι που τους κάνει το κλικ που λέμε, ότι μπορεί να είναι το πάθος ή αυτό το οποίο, για το οποίο θέλουν να ενδιαφερθούν, να ασχοληθούν περισσότερο από ότι πριν το ανακαλύψουν. Αυτοί είναι οι 10 κανόνες. Κάποιοι μπορεί να τους βρήκανε ενδιαφέροντες, ενδιαφέρον κανόνες, κάποιοι άλλοι όχι. Εγώ ελπίζω πάντως ότι έστω και με αυτό το μικρό βίντεο θα μπορέσω τουλάχιστον κάποιον να το βάλω λίγο σε μια άλλη σφαίρα αντίληψης και σκέψης, ώστε να αναθεωρήσει λίγο κάποια πράγματα γύρω από το πώς κάνουμε κάποια πράγματα. Τώρα δεν ξέρω ποιος βοηθήθηκε και ποιος όχι, ή ποιον τον ενδιέφερε και ποιον όχι όλο αυτό. Μπορείτε να τα αφήσετε στα σχόλια για να ξέρω κι εγώ αν όντως ήταν κάτι σημαντικό, κάτι το οποίο ήταν, είχε κάποιο ενδιαφέρον για αυτούς που παρακολουθήσαν το βίντεο. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, το οποίο δεν ξέρω καν τι βίντεο θα είναι, δεν ξέρω και πότε θα είναι. Αλλά σίγουρα κάπου θα είναι. Σε κάποια φάση θα είναι. Ίσως να είναι και κάποιο από τα βίντεο αυτά τα τελευταία που ανεβάζω, που είναι gameplay του Edge of Conan. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο τότε.